εμείς θα απευθυνθούμε προς τον Υπουργό και δεν θα πούμε να την καταθέσει την τροπολογία μέχρι τη λήξη της συνεδρίας της Επιτροπής. Θα πούμε να την αποσύρει και να μην την καταθέσει καθόλου. Έχετε ξεκινήσει, δεν διανοούμε, δεν καταλαβαίνουμε γιατί στη λήξη των συνεδριάσεων της Επιτροπής έρχεται μια τέτοια τροπολογία, παντελώς άσχετη με το νομοσχέδιο που συζητάμε. Σε μια τέτοια περίοδο επιλέγεται για ακόμη μια φορά να φέρετε στα μουλοχτά ένα νομοσχέδιο, εγώ θα πω, και δεν είναι τροπολογία το ζήτημα αυτό, που μιλάει για ανατροπή εργασιακών σχέσεων, που μιλάει για ανατροπή δεδομένων στο ΑΕΛΤΑ, που ουσιαστικά, το είπατε και μόνοι σας, προετοιμάζει την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ, δηλαδή την εξυγίανσή τους για να παραδοθούν στον στρατηγικό επενδυτή. Η κυβέρνηση συνιστά προς όλες τις κατευθύνσεις αυτοσυγκράτηση και περιορισμό και η μόνη που δεν συμβαδίζει και δεν υπακούει στις υποδείξεις είναι η ίδια η κυβέρνηση που είναι ασυγκράτητη. Δεν μπορεί να έχετε κάνει πρωτοκολλητήριο τη Βουλή σε μια τέτοια περίοδο που λειτουργεί με τέτοιες συνθήκες να έρχεται το ένα νομοσχέδιο πίσω από το άλλο και παράλληλα να φέρνετε στα νομοσχέδια άσχετες τροπολογίες με τόσο σοβαρές διατάξεις χωρίς να προλάβουν να συζητηθούν, να αντιδράσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, να εκφράσουν το γνώμη. Πότε θα τοποθετηθούν για τα ζητήματα των ΕΛΤΑ οι εργαζόμενοι, άλλοι φορείς που θέλουν να τοποθετηθούν σε μια τέτοια τροπολογία που τη φέρνετε στο παραένα της ολομέλειας. Να αποσυρθεί εδώ και τώρα η τροπολογία, σταματήστε αυτή την αθλειότητα που έχετε ξεκινήσει. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να λειτουργούμε έτσι και μάλιστα σε μια περίοδο που λειτουργεί η Βουλή περιορισμένα, οι μισοί βουλευτές από τα σπίτια της και με τηλεδιάσκεψη, οι φορείς αντίστοιχα, ο κόσμος δεν επιτρέπεται για τίποτα να αντιδράσει και να διεκδικήσει κατά την κυβέρνηση, όμως η κυβέρνηση μπορεί να νομοθετεί τον οριμαγδό ασταμάτητη. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.